Πάμε να προχωρήσουμε εμείς παρακάτω, να καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Φώπουλος, είναι δικηγόρος θύματος τραυματία παθόντα από το έγκλημα των Τεμπών. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο μεγάλο θέμα όχι μόνο των ημερών και του τελευταίου χρόνου. Εσείς, το πρόσωπο το οποίο εκπροσωπείτε, κύριε Φώπουλε, τι ακριβώς ζητάει και ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει από το διάστημα? Ο εντολέας μου είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του γιατί σε αυτή τη χώρα ζούμε από τύχη. Είναι ένας επιβάτης, ο οποίος στη μοιραία αυτή αμαξοστοιχεία είχε κλείσει εισιτήριο για το δεύτερο βαγόνι. Λίγο πριν το συμβάν, βρέθηκε στο τρίτο. Απλά γιατί είχε λιγότερο κόσμο και κάθισε εκεί. Αυτό σημαίνει λοιπόν το ζούμε από τύχη στη χώρα αυτή. Ναι, γιατί αν ήταν στη θέση, αν ήταν στη δεύτερο βαγόνι, λοιπόν, αν ήταν στο δεύτερο βαγόνι στη θέση όπου είχε αγοράσει, δεν ξέρω αν θα ήταν και μαζί μας σήμερα που μιλάμε. Είναι ένα νέο παιδί, ένας φοιτητής, ο οποίος μετέβαινε προς την Θεσσαλονίκη, όπου και η κατοικία του. Βρέθηκε δυστυχώς στο λάθος τόπο τη λάθος στιγμή, γιατί η εγκληματική αδιαφορία των υπευθύνων βάζουν τα παιδιά, τους συμπολίτες, όλους εμάς, σε τρένα και σε οποιαδήποτε άλλα μέσα μεταφοράς, γνωρίζοντας τους κινδύνους, γνωρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση κάποιοι να μην φτάσουμε ποτέ στους προορισμούς μας, και βγαίνανε, μιλάω για τον κύριο Καραμαλή, 10 μέρες νωρίτερα, να δηλώνει ότι είναι ντροπή να μιλάμε για ασφάλεια των τρένων. Εσείς ποια είναι η νομική ενέργεια που κάνετε? Εγώ από το ρεπορτάζ Βουλής ξέρω ότι έχει κατατεθεί μήνυση εναντίον του κύριου Καραμαλή. Τι ζητάτε? Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2023, πέρσι δηλαδή, κατατέθηκε μήνυση για το συμβάν το συγκεκριμένο. Με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, μήνυση αυτή Καραμαλή, κατά παντός υπευθύνου, κατά του σταθμάρχη και κατά του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο εντολέας μου αποδίδει συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις που καθιστούν τον κύριο Καραμαλή υπαίτιο για πάρα πολλά περιστατικά και πράγματα τα οποία και γνώριζε και για τον οποίο εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να διευρυνθεί σε βάθος. Άρα έχουμε μία μήνυση εναντίον του κύριου Καραμαλή. Ποια είναι τα συγκεκριμένα περιστατικά στα οποία βασίζεται ο εντολέας σας? Πόσο χρόνο είναι ο εντολέας σας? 27. 27 χρόνια, μάλιστα. Η πλήρης γνώση του ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, υπήρχαν και γραπτές επιστολές εργαζομένων, υπευθύνων. Ναι. Γνωρίζαν λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης δεν λειτουργούσε. Δεν λειτουργούσε κανένα μέσο ικανό να αποτρέψει τον ίδιο κίνδυνο. Όλα αποδίδονται πλέον σήμερα σε ένα τι, ανθρώπινο λάθος. Ενός σταθμάρχη, ενός ανθρώπου ο οποίος έπρεπε να ήταν δύο, τρεις, δεν ξέρω πόσοι θα ήταν επαρκείς και ήταν ένας. Μόνο αυτό δηλαδή σε αυτή τη χώρα αρκεί για να εξασφαλίσει ότι θα φτάσει κάποιος από Αθήνα Θεσσαλονίκη και το αντίστροφο? Όχι. Λοιπόν, αυτό αν δεν είναι ευθύνη του υπουργού, ποιανού είναι? Σίγουρα όχι δική μου και όχι δική σας. Ξεκάθαρα λοιπόν ο εντολέας μου, ο οποίος, αν το θέλετε και διαφορετικά, είναι ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τηλεόραση, παρακολουθεί το κανάλι της Βουλής, βλέπει τις δηλώσεις ενός υπουργού. Και τα συναισθήματα που του αναπτύσσονται, στις συνομιλίες που έχετε, ποια είναι για αυτήν την στάση? Γιατί τώρα όλοι μας έχουμε βγάλει ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα με την απόσταση από το γεγονός. Εγώ να μου επιτρέψω, δεν έχω βγάλει κανένα συμπέρασμα ακόμα. Κανένα και για τίποτα. Δεν ξέρουμε πόσοι πραγματικά είναι υπεύθυνοι για αυτό που συνέβη. Και πόσοι διαχρονικά και πόσοι σε βάθος είναι υπεύθυνοι. Το ερώτημα, κύριε Φώπουλε, αφορούσε αν εκτιμάτε και εσείς και ο εντολέας σας ότι οι ενέργειες που γίνονται θα οδηγήσουν τελικά στην διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση ευθυνών ή από την αντίθετη πλευρά στο χούλεμα και στη συγκάλυψη. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δυστυχώς αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Ναι. Εγώ σαν συνήγορος του συγκεκριμένου τραυματία αλλά και γενικώς από τις υποθέσεις που χειρίζομαι οφείλω να υπογραμμίσω ότι οι καθυστερήσεις ποτέ δεν έχουν ευνοήσει. Ναι. Άλλο το εις βάθος έρευνα, άλλο το αληθινή ουσιαστική έρευνα, άλλο το χρονοκαθυστέρηση. Στο αμιγώς δικαστικό σκέλος όντως υπάρχουν καθυστερήσεις. Η κυβέρνηση λέει ότι θα ξεκινήσει σε ένα διάστημα ενός-δύο μηνών. Μιλάμε για το έγκλημα του αιώνα, το έγκλημα που ταυτίζεται με την Ελλάδα και έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Εσείς έχετε κάνει μήνυση εδώ και ένα χρόνο. Ναι. Η μήνυση εναντίον του κυρίου Καραμαλή για ποια αδικήματα είναι και νομικά ποια είναι η σειρά που πρέπει να ακολουθεί από εδώ και πέρα? Τώρα μπήκε, έφτασε στη Βουλή ένα χρόνο μετά. Νομίζω και αυτό είναι αξιοσημείο, ότι η καθυστέρηση δεν ξέρω αν ήθισε. Τις διαδικασίες τις κρίνει εκάστοτε ο εισαγγελέας εδώ, εφέτης ανακριτής. Για ποια δικήματα λοιπόν? Λοιπόν, τα δικήματα που αποδίδει ο εντολέας μου είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Mm. Είναι αυτό το οποίο μιλάει ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή. Δεν έχουμε ούτε σωματικές βλάβες από αμέλεια,
ούτε διατάραξη κοινωνιών, αν μπορεί να το πούμε έτσι, από αμέλεια, ούτε απόπειρες ανθρωποκτονίας, γιατί εμείς είμαστε ζωντανοί, από αμέλεια. Και είναι αυτό. Υπάρχει το, εδώ είναι, με επιτρέπετε, ναι, εδώ ναι, είναι ακριβώς η ειδοποιώς διαφορά. Εμείς μιλάμε για ενδεχόμενο δόλο. Mm. Αν δεν κάνω λάθος, στη συμπληρωματική αναφορά που κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων, πάλι επικαλούνται τον ενδεχόμενο δόλο για να ανοίξουν τον ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή, το έκανε για να σκοτωθούν, ναι. Όχι. Είναι αυτό που λέει και η λέξη, για να σου πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβετε. Αντιλαμβάνεσαι, γνωρίζεις ότι οι πράξεις ή παραλήψεις σου ενδεχομένως να οδηγήσουν σε θάνατο, σε ανθρωποκτονία, και το αποδέχεσαι. Αυτό το ενδεχόμενο. Η αμέλεια είναι ότι δεν θέλεις να προκληθεί. Ακόμα και βαριά αμέλεια, και πάλι όμως δεν έχεις καμία πρόθεση. Και πώς στοιχειοθετείτε, πώς τεκμηριώνεται αυτό, ας πούμε, για το γεγονός ότι υπήρχε μια σύμβαση η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί και δόθηκε μόνο παράταση. Όχι μόνο αυτό. Όταν υπάρχουν διαμαρτυρίες των ειδικών, των εργαζομένων, έγγραφες, ότι ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Και εσύ βγαίνεις και λες ότι είναι όλα καλά. Αυτό καθιστά. Σε καθιστά υπεύθυνο. Σε καθιστά να έχεις ενδεχόμενο δόλο για αυτό που κάνεις. Ναι. Αυτό ακριβώς. Επίσης, ήθελα να σας πω και κάτι στο κανάλι σας, μιας και με καλέσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο εντολέας μου έχει ζητήσει από τον Απρίλιο πέρυσι και ένα επιπλέον στοιχείο, το οποίο δυστυχώς δεν έχει πάρει ούτε τη δημοσιότητα που πρέπει, αλλά και δικονομικά, αν το θέλετε, έχει καθυστερήσει. Από την πρώτη στιγμή πληροφορηθήκαμε για ενδεχόμενα τοξικά υλικά που έχουν διαρρεύσει, ενδεχόμενα ραδιενεργά υλικά ή οτιδήποτε μπορούσε να έχει μέσα απουσίες στο ένα τρένο ή εμπορική άμαξο στοιχεία. Ζητήσαμε λοιπόν να εξεταστεί ο ίδιος ο τραυματίας από ιατρό πραγματογνώμονα. Να δούμε αν έχει εκτεθεί, εάν έχει επιπτώσει στην υγεία του, και αυτό όχι από ιδιώτη ιατρό, ιατροδικαστή ή εμπειρογνώμονα δικό μας, να οριστεί από τις ανακριτικές αρχές. Ακόμα δεν έχει εξεταστεί. Ούτε αυτό έχει γίνει. Και εμείς το προβάλλουμε και δημοσίως αυτό. Θέλουμε να εξεταστεί από γιατρό, ειδικό πραγματογνώμονα, να κρίνει εάν υπάρχει έκθεση του ανθρώπινου σώματος σε τέτοια υλικά. Ναι. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει καθυστερήσει το να γίνει. Ο εντολέας σας ήταν ένας από τους πολυτραυματίες. Τι είδους τραυματισμούς, ας πούμε, είχε? Εάν εξαιρέσουμε τα ψυχολογικά τραύματα, τα οποία είναι, ναι, εντάξει, βέβαια, καλά κάνετε, χαράζονται βαθιά στην ψυχή κάθε ανθρώπου, είχε τραύματα κυρίως στο κεφάλι. Τα βασικά τραύματα ήταν στον κρόταφο. Μάλιστα. Ως προς την υπόλοιπη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και την πίεση που ασκείται μέσω του ψηφίσματος, γιατί μιλάμε για παρεμφερή ζητήματα τώρα, ας πούμε. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, βέβαια. Είμαστε ακόμα στα νομικά. Μετά από αυτό, αφού η μήνυση δική σας έφτασε στη Βουλή, ποια είναι η διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί? Αναμένουμε. Δεν το ρωτώ γιατί σχετικό είναι. Αλλά αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν θα βρεθούν 30 εν ενεργεία βουλευτές να υπογράψουν ώστε να συσταθεί η προανακριτική επιτροπή της Βουλής και να ακολουθεί πια η διαδικασία που προβλέπεται. Αυτό λοιπόν που περιμένουμε είναι. Για προκαταρκτική επιτροπή, λοιπόν, 30 βουλευτές. Προανακριτική. 30 χρειάζονται. Να το ζητήσουν και τηλεφωνικά. Για να εγκριθεί όμως χρειάζεται πλειοψηφία. Ας ξεκινήσει. Ας βγουν τα στοιχεία μπροστά. Αυτό θα είναι ένα βήμα. Αυτό θα είναι πραγματικά μια δημοκρατική διαδικασία. Το οποίο ήταν ένα βήμα, Κώστα, και στο ξεκίνημα της διαδικασίας που τελικά επελέγει. Έχει ήδη υπάρξει μια πρόταση για προκαταρκτική για τον κ. Καραμαλή για την 717. Η δική σας είναι διαφορετική σε σχέση με την προηγούμενη? Ή μήπως ταυτίζονται? Γιατί αν ταυτίζονται, υπάρχει το ότι δεν μπορεί να κρυφθεί για κάτι που έχει κρυφθεί. Εμείς δεν υποβάλλουμε κανένα αίτημα. Δεν έχουμε κάνει καμία διαδικασία για όλο αυτό που γίνεται. Αυτό γίνεται μόνο του. Γίνεται με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και με βάση τη δικονομία. Δεν το προκαλούμε εμείς, ούτε ζητάμε κάτι εμείς. Εμείς μία μήνυση υποβάλλουμε, από εκεί και πέρα, ανάλογα το ποιος είναι ο εγκαλούμενος, δηλαδή αυτός που κατηγορείται, ακολουθείται και μια ειδική διαδικασία. Εν προκειμένου, επειδή είναι πολιτικό πρόσωπο και τέος υπουργός, ακολουθείται αυτή η διαδικασία συγκεκριμένη. Δεν είναι πολιτικά πρόσωπα είναι ο κ. Καραμαλής. Ονομαστικά. Στη δική μας μήνυση, ναι. Από εκεί και πέρα η μήνυση δική μας στρέφεται και κατά παντός υπευθύνου. Υπάρχουν όμως και άλλα εγκαλούμενα πολιτικά πρόσωπα. Εσείς δεν έχετε μια νομική άποψη αν η δική σας μήνυση ταυτίζεται με τη μήνυση της Ευρωπαίας, με την αναφορά της Ευρωπαίας Εισαγγελίας που είχε απορριφθεί από την Ελληνική Βουλή? Το ότι δεν βρέθηκαν 30 να υπογράψουν δεν σημαίνει ότι απερίφθη. Ξεκινάμε από εκεί. Και όχι, ναι, όχι, προφανώς η δική σας μήνυση δεν είχε απορριφθεί. Είχε απορριφθεί τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ταυτίζεται γιατί η δική μας έχει βαρύτητα στο συγκεκριμένο συμβάν με το συγκεκριμένο παθόντα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή μπορεί ο κάθε παθόν να κάνει μία μήνυση στον Καραμαλή και να. Θα μπορούσε να την κάνει ο καθένας μόνος, θα μπορούσε να την κάνει όλοι συλλογικά, θα μπορούσε να γίνει αυτεπαγγέλτος, θα μπορούσε με χίλιους δύο τρόπους.
Το θέμα είναι ότι όταν στα χέρια του εισαγγελέα έρθει μια υπόθεση η οποία φέρει μηνυόμενο πολιτικό πρόσωπο και ενεργή υπουργό, πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ναι, πάλι στο σκέλος, στο νομικό, ελπίζω να μην κουράζουμε τους τηλεθεατές, έτσι, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον. Η μήνυση, οι δικές σας ενέργειες του δικού σας εντολέα, επειδή το αντικείμενο είναι παραπλησίο και με τις νομικές ενέργειες που έχουν κάνει και συγγενείς των θυμάτων, συσχετίζονται προκειμένου να υπάρχει μια κοινή εξέταση στο δικαστήριο? Μιλάμε για παρόμοια πράγματα. Στο ποινικό, ναι. Ήδη δική μας έχει συσχετιστεί με την πρώτη υπόθεση η οποία ανοίγει στην περιοχή και ήταν η αυτεπάγγελτη δίωξη. Στην πραγματικότητα έχουμε ένα ατύχημα και μάλιστα ένα ατύχημα τόσο σοβαρό. Επεμβαίνει αμέσως η αστυνομία, όπως γνωρίζετε από την καθημερινότητα. Ανοίγεται ένας φάκελος, είναι η πρώτη δίωξη αυτή, η αυτεπάγγελτος, αυτή που κινείται αυτεπάγγελτα. Από εκεί και πέρα η δική μας υπευλήθη στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών, διαβιβάστηκε υπηρεσιακά στη Λάρισα και συσχετίστηκε με την εκεί δικογραφία. Εμείς έχουμε δηλώσει παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας, έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους παθόντες οι οποίοι ακολούθησαν τον τρόπο αυτό, να υποβάλουν μήνυση μεμονωμένα. Παίζει ρόλο το αν οι νομικές ενέργειες, οι μηνύσεις και οι αγωγές κατατίθεται από ένα πρόσωπο, δύο ή μια μαζική κίνηση? Νομικά δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Είναι δυστυχώς λυπηρό να πρέπει να μαζευτούμε πολύ για να πετύχουμε κάτι. Ναι. Και ένας αρκεί. Και ένας τραυματίας είναι υπεραρκετός για να φανεί το μέγεθος αυτού του εγκλήματος. Πόσο μάλλον τώρα εδώ. Ναι. Επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα με τις ουσίες που δεν έχει ακόμη αποδειχθεί νομίζω, αλλά είναι προς διερεύνηση το αν υπήρχαν πάνω στο φορτίο της αμαξοστοιχίας. Τι ακριβώς ζητάτε? Εσείς ζητάτε την εξέταση του πελάτη σας? Την εξέταση του πελάτη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ναι. Αμέσως μετά το συμβάν διέρευσα στον τύπο πάρα πολλά δημοσιεύματα. Mm. Λοιπόν, από τα δημοσιεύματα αυτά και εμείς πληροφορηθήκαμε ότι μπορεί να υπήρχαν μέσα ουσίες. Τοξικές, θέλετε, ραδιενεργές, οποιαδήποτε άλλη φύσεως. Εμείς ούτε το ξέρουμε, ούτε μπορούσαμε να το ξέρουμε. Τι ζητάμε τώρα εμείς? Και λέμε, εάν μία στο εκατομμύριο, εγώ το απέφχομαι, ειλικρινά το απέφχομαι, υπήρχε μία ουσία τοξική, επιβλαβής, ραδιενεργή ή οτιδήποτε. Ούτε το ξέρω, ούτε μπορούσα να το ξέρω. Εάν όμως υπήρχε, δεν πρέπει να εξεταστεί ο άνθρωπος αυτός, όπως και όλοι οι επιζώντες από εκεί και όσοι πήγαν στο σημείο, εάν έχουν εκτεθεί σε κάποιο τέτοιο υλικό, το οποίο μπορεί να χρειάζεται κατάλληλη θεραπεία, κατάλληλη αγωγή ή μια προστασία ειδική. Αυτό μετά από ένα χρόνο θα υπάρχει, θα μπορεί να είναι? Δεν είμαι γιατρός για να σας το πω. Φαντάζομαι όμως ότι είναι κάτι το οποίο έπρεπε να είχε γίνει. Εμείς το έχουμε ζητήσει από την εισαγγελία ήδη από τον Απρίλιο, ένα μήνα μετά το συμβάν αυτό, και μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχει γίνει κάτι. Ναι. Η δικαιοσύνη ακολουθεί τις δικές της ενέργειες. Ωστόσο, εμείς οφείλουμε να πούμε στους τηλεθεατές ότι πρόσφατα ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το φορτίο και είπε ότι είναι σε χλαμάρες. Νομίζω αυτή η λέξη χρησιμοποίησε. Για τις πληροφορίες που λένε ότι κουβαλούσε φορτίο με αυτές τις ουσίες. Πολυβόλιο, βενζόλιο και άλλες ουσίες. Οι οποίες δεν θα έπρεπε να ήταν κανονικά δεν υπήρχε καμία φορτοτική που να δείχνει ότι κουβαλούνταν αυτές τις ουσίες, οι οποίες είναι για τα καύσιμα. Οι μόνοι αρμόδιοι που θα το κρίνουν αυτό και αν έχει εκτεθεί κάποιος είναι οι επιστήμονες και πολύ δε μάλλον οι ιατροί. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να εξεταστεί ο συγκεκριμένος τραυματίας για τις συγκεκριμένες ουσίες, οι οποίες αν αποδειχθεί, εάν, σας είπα και πάλι το απεύχομαι, ότι υπάρχει μια τέτοια ουσία η οποία έχει κυκλοφορήσει, έχει διαρρεύσει, μήπως μιλάμε και για μεταγενέστερα αδικήματα μέχρι σήμερα. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Εάν έχουν εκτεθεί άνθρωποι αυτοί σε τέτοιες ουσίες, εάν κάποιος, οποιοδήποτε, το γνωρίζει ότι υπήρχαν αυτές οι ουσίες και το αποκρύπτει. Ή δεν το αποκρύπτει, ή απλά δεν το λέει. Εκεί δεν έχουμε μεταγενέστερες ευθύνες. Και πάρα πολύ σοβαρές. Και επειδή εσείς μας το ζητάτε, θα πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε συνολικά την παρέμβαση της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, μια συγκλονιστική ομιλία για ακόμη μια φορά, χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η παρέμβαση αυτή η οποία συντηρεί, κρατά ανοιχτό το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ήταν μια παρέμβαση η οποία στο τέλος της καταχειροκροτήθηκε από το ακροατήριο. Πάμε να το δούμε συνολικά. Παρακαλώ να μου επιτραπεί να μιλήσω όρθια από σεβασμό προς τους νεκρούς μας. Αξιότιμο Προεδείο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, βρίσκομαι σήμερα μπροστά σας, φέρνοντας το πολύ μεγάλο βάρος μιας τεράστιας ευθύνης που εύχομαι να μην χρειαστεί κανείς να αναλάβει ξανά μέσα σε τόσο τραγικές συνθήκες. Έχω ευθύνη γιατί δεν μιλώ μόνο ως μάνα που έχασε το παιδί της και ως εκπρόσωπος οικογένειών των θυμάτων.
Έχω ευθύνη γιατί η φωνή μας γιγαντώθηκε και έσμιξε με φωνή 1.330.000 πολιτών που έχουν συνυπογράψει το δίκαιο αίτημά μας. Και από τούτο το βήμα τους ευχαριστώ για την τόσο συγκινητική τους συμπαράσταση και όλους τους Έλληνες που η ψυχή τους είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Βρίσκομαι ενώπιόν σας γιατί οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου έχουν πάψει να λειτουργούν στην Ελλάδα. Απευθυνόμαστε σε εσάς ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι, όχι ως ηκέτες, αλλά ως πολίτες με αυτονόητα δικαιώματα. Απευθυνόμαστε με εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που και ενδιαφέρονται και μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου που ορθά και νυφάλια συναισθάθηκε το κατεπήγον και μας δέχτηκε στη σημερινή ακρόαση. Αυτό που μας οδήγησε σήμερα εδώ είναι μια αλληλουχία κάκιστων χειρισμών και μεθοδεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης που προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών μας και την αξιοπρέπεια των θυμάτων που επιβίωσαν. Ουσιαστικά παραβιάζει κατάφορα θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Με λίγα λόγια, σήμερα μας έφερε εδώ η απελπιστική κατάρρευση της εμπιστοσύνης που βιώνουμε στην Ελλάδα σε σχέση με την ορθή λειτουργία των θεσμών. Άνθρωποι απλοί, καλοπροαίρετοι και νομοταγείς, δεν επιτρέπουμε να νομιμοποιείται η ατιμωρησία. Εξαιτίας αυτής, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπιστώνει σε σχέση με τη διαβόητη Σύμβαση 717 παράνομες πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται αιτιοδός με το δυστύχημα, η κυβέρνηση μέσω της Βουλής παρέχει στον αρμόδιο τότε υπουργό και νυν βουλευτή πλήρη ασυλία. Δεν τον παραπέμπει καν να κριθεί στη δικαιοσύνη. Εξαιτίας αυτής, στο πρώτο 24ωρο μετά τη μοιραία σύγκρουση, δόθηκε κυβερνητική εντολή συγκάλυψης, για την οποία μέχρι και σήμερα κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, παρόλο που έχει δημοσίως ομολογηθεί. Κατά τη σύγκρουση, έφλεκτες και παράνομες ουσίες προκάλεσαν τεράστια έκρηξη που κατέκαψε τους περισσότερους. Το φορτίο αυτό δεν ήταν καν δηλωμένο. Μέσα σε 5 ημέρες μετακίνησαν τα συντρίμια και επιχωμάτωσαν πλήρως το χώρο. Χάθηκαν χρήσιμα αποδεικτικά στοιχεία ενοχής. Καμία παρέμβαση εισαγγελέα και ανακριτή. Παρά 6 μήνες μετά, η εισαγγελέα του Αριουπάγου μας προέτρεψε να ζητήσουμε βοήθεια από την Εκκλησία. Βέβαια, είναι ήδη γνωστή σε εσάς η αμφισβήτηση της ελληνικής δικαιοσύνης, επειδή η κεφαλή αυτής διορίζεται από την κυβέρνηση. Σήμερα εμείς και όλος ο ελληνικός λαός είμαστε βέβαιοι για τη συγκάλυψη. Ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Υπουργός διακήρυταν ότι ο σιδηρόδρομος είναι απολύτως ασφαλής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή είναι όσο ασφαλής μπορεί να είναι. Ξεκάθαρα όμως γνωρίζει ότι δεν είναι και είναι εντάξει με αυτό. Σημειωτέων, οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας δεν έχουν θεσπιστεί, ούτε φυσικά νέοι. Για επαυξημένη ασφάλεια μετά το δυστύχημα, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο νόμος που την ενσωματώνει. Η διαδικασία της ανάκρισης στην Ελλάδα εξελίσσεται με τρόπο που πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι η αλήθεια δεν θα λάμψει. Για άλλη μια φορά. Αν όμως δεν λάμψει η αλήθεια, είναι θέμα χρόνου να ξανασυμβεί το κακό. Εμείς δεν προσδοκούμε από εσάς να γίνετε λαϊκό δικαστήριο. Προσδοκούμε με αφορμή το προσωπικό μας δράμα να ενσκύψετε με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης σε 3 αντικείμενα μείζωνος ενωσιακού ενδιαφέροντος. Στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας των πολιτών, στην ασφάλεια των συγκοινωνιών. Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά στην Επιτροπή σας. Να ζητήσετε για το θέμα γνωμοδότηση από τις Επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΤΡΑΝ και από κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. Να ζητήσετε από την Κομισιόν και τον ΕΡΑ πλήρη επίσημη ενημέρωση και δημοσιοποίηση του σχετικού υλικού. Να ανακληθεί το πιστοποιητικό ασφάλειας του ΕΡΑ μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την πλήρη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις επιταγές του ευρωπαϊκού δικαίου. Στη μνήμη των νεκρών μας, στο όνομα του κράτους δικαίου και των κοινών μας αξιών, ελπίζουμε να εισακούσετε το θεμητό και δίκαιο αίτημά μας. Σας ευχαριστώ. Είδαμε λοιπόν την ομιλία της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού στο σύνολό της και το χειροκρότημα που απέσπασε στο τέλος. Συνεχίζουμε εδώ. Πώς είναι να πρέπει να βγεις έξω από τη χώρα σου για να βρει δικαιοσύνη στη χώρα σου? Ναι, είναι ένα συνέστημα δύσκολο σε κάθε περίπτωση. Απ' την άλλη θα πει κάποιος ότι ας μην προτρέχουμε στο καθαρά δικαστικό σκέλος, τουλάχιστον επειδή έχουμε και δικηγόρο και νομικό εδώ μαζί μας,
Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κύριε Φόπουλε. Τι σχόλιο να κάνει, δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπο να κάνει σχόλιο σε αυτή τη συγκλονιστική ομιλία τη κυρία Καριστιανού. Είμαστε όλοι μαζί τη. Φυσικά κανεί δεν μπορεί να γνωρίζει το τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ούτε μπορεί να γνωρίζει ούτε θα ήθελε, γιατί είναι τόσο σκληρό που πραγματικά κανεί άνθρωπο δεν θα ήθελε να βρεθεί σε μια τέτοια οδυνηρή θέση. Να χάσει πατέρα, γιο, παιδί. Επιμένουμε σε αυτό που λέω συνέχεια. Ζούμε σε μια χώρα που έχει δημοκρατία και η δημοκρατία απαιτεί ισονομία. Με αυτό το γνώμονα θα κινηθούμε, δεν θα σταματήσουμε. Ούτε η κυρία Καριστιανού, ούτε οι υπόλοιποι, ούτε εμείς από την πλευρά του δικού μας τραυματία. Θα το παλέψουμε μέχρι να αποδοθούν ευθύνες παντού και όπου πρέπει. Όσο ψηλά κι αν είναι. Όσο ψηλά κι αν είναι. Κανείς δεν λέει ότι δεν θέλει να αποδοθούν ευθύνες. Το θέμα είναι ποιος θα την πληρώσει και ποιος είναι ο καταμερισμός της ευθύνης. Όλοι. Πρέπει επιτέλους αυτό το άθλιο, σάπιο σύστημα να ξυλωθεί από τη ρίζα του. Με βάση λοιπόν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί, όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την ογκώδη δικογραφία, και θα δείτε σε λίγα χρόνια όταν θα έχει οριμάσει ότι πραγματικά θα είναι το έγκλημα του αιώνα, το έγκλημα της χώρας, το έγκλημα της Ελλάδας είναι αυτό. Τα Τέμπη. Θα χαρακτούν στην ιστορία με πολύ μεγάλα μαύρα γράμματα. Ναι, πάντοτε όταν τέτοιου είδους τραγωδίες μένουν χωρίς να αποδοθεί δικαιοσύνη ή παραπέμπονται συνολικά, διαχέονται οι ευθύνες, είναι πολύ πιθανό, το λένε πολύ αυτό, θα το πω εγώ πρώτος, ότι επαναλαμβάνονται. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος επανάληψης των ίδιων πρακτικών λαθών, άρα νέες απώλειες, νέες ανθρώπινες ζωές, νέα θλίψη, νέο πένθος. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει τώρα το ξερίζωμα να είναι βαθύ. Ναι. Το μαχαίρι εδώ πρέπει να μπει πολύ βαθιά στο κόκαλο για να μην υπάρχει επανάληψη. Να μπει ένα τέλος σε αυτή την πρακτική. Μας είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον για τον πελάτη σας, που είναι όντως η τρανή επιβεβαίωση ότι μπαίνω σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και ζω από τύχη. Ο πελάτης σας ζει διότι έτυχε να βρει μια άδεια θέση, μια κουκέτα σε άλλο βαγόνι. Μία θέση στο τρίτο βαγόνι, ενώ το εισιτήριό του ήταν για το δεύτερο. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε τα πράγματα να είναι πάρα πολύ πιο τραγικά. Θα μπορούσε να έχει πάει στο πέμπτο βαγόνι, λόγω αποτύχει, και να μην έχει πάθει τίποτα. Άρα, σε αυτή τη χώρα, ο παράγοντας που εξαρτά τη ζωή, το θάνατο, το αν θα χτυπήσει ή όχι, είναι η τύχη. Σε ένα τέτοιο μέσο μεταφοράς. Θυμάμαι παλιότερο ότι ήταν χάρη αστειότητας, το λέγαμε, ότι αν είναι γραφτός, μπορεί να τρακάρει το τρένο. Ναι. Ενδεχομένως το έχετε ακούσει κι εσείς. Και να λοιπόν που σε αυτή τη χώρα η αστειότητα γίνεται πραγματικότητα. Κύριε Φόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας. Και ευχόμαστε να πάνε τα πράγματα γρήγορα και σωστά. Να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να αποδοθεί δικαιοσύνη.